Υποτονική είναι ακόμα η κίνηση στα κρεοπολία στην αγορά της Ορεστιάδας. Πώς είναι οι τιμές φέτος? Αντίθετοι και οι πολίτες με την απόφαση για το κλείσιμο των κέντρων κατάταξης του στρατού Ξηράς στον Εύρο. Πώς αντέδρασαν οι δήμαρχοι του Εύρου? Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Καβύλη και παράλληλα στήριξη του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Υποτονική είναι ακόμα η κίνηση στα κρεοπολία στην αγορά της Ορεστιάδας. Η πλειοψηφία των καταναλωτών αφήνει για τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας τα βασικά ψώνια σε κρέατα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Υποτονική είναι η καταναλωτική κίνηση στην Ορεστιάδα όσον αφορά στα κρεοπολία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση αυτή εν ώψη των Χριστουγέννων. Η κίνηση, παιδιά, είναι πολύ νοχελική. Ο κόσμος πιστεύω ότι και σκέφτεται ακόμα και δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί η περιοχή μας είναι αγροτική, κτηνοτροφική. Έπρεπε οι κύριοι που μας κυβερνούν δυστυχώς να δώσουν τα επιδόματα και την ΚΑΠ λίγες μέρες πιο μπροστά για να μπορεί να κινηθεί η αγορά. Τώρα θα κινηθεί τελευταίες 2-3 μέρες και δεν θα προλαβαίνουμε όλοι. Τι προτιμούν περισσότερο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από την εμπειρία σας? Παιδιά, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι εδώ στον Εύρο και ειδικά στην περιοχή μας είναι το χοιρινό, το μπουμπάρι, τις μπριζόλες, τις πανσέτες και το κεφάλι το χοιρινό που γίνεται πολύ ωραίο σπατζάς. Οι νεότεροι γνωρίζουν αυτά τα παραδοσιακά δέσματα, δηλαδή το μπουμπάρι το γνωρίζουν? Οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν, το μαθαίνουν σιγά σιγά, αλλά το κακό είναι ότι έχουν μείνει πολύ λίγοι νέοι στην περιοχή μας και θα χαθούν και τα έθιμα και το μπουμπάρι και όλα αυτά τα εδέσματα και οι μεζέδες. Οι τιμές συγκριτικά με πέρυσι πώς είναι? Οι τιμές, παιδιά, είναι λίγο ανεβασμένες. Δεν είναι πάρα πολύ, μόνο το μοσχαράκι ανέβηκε, μπορώ να πω, λίγο υπερβολικά για τον απλό κόσμο και για τη φτωχολογιά, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το συγκρατήσουμε, τουλάχιστον και αυτά τα Χριστούγεννα, αυτές τις γιορτές, όλα τα τραπέζια του κόσμου να είναι γεμάτα από εδέσματα και φαγητά. Μέχρι πότε θα είστε ανοιχτά ώστε να μπορούν να έρχονται οι καταναλωτές? Θα είμαστε μέχρι και το Σάββατο, υπολογίζω 6-7 η ώρα το απόγευμα, αλλά οι καταναλωτές ας έρχονται λίγο πιο μπροστά για να μην υπάρξει νοστισμός, να μπορούμε να διαλέγουμε τα κρέατα πιο σωστά, να μην βιαζόμαστε για να τους ευχαριστήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Εύχομαι πρώτα απ' όλα στο λαό του Εύρου, γιατί πιστεύω ότι είναι από όλη την Ελλάδα ο πιο μαρτυρικός, και ας λένε για τα νησιά, να είναι γεροί όλοι, με καλές δουλειές και λίγο να προσπαθήσουμε να μας προσέξουν πρώτα οι δήμαρχοι και μετά οι υπουργοί και βουλευτές μας λίγο παραπάνω. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον ελληνισμό φυσικά, αλλά πρωτίστως τον Εύρο και στην περιοχή μας. Και ευχαριστούμε το κανάλι σας που είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχει. Χρόνια πολλά σε όλους. Αντιδρούν και οι πολίτες με την απόφαση για το κλείσιμο των κέντρων κατάταξης του στρατού Ξηράς στον Εύρο. Για την εξέλιξη, οι δήμαρχοι του Εύρου απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ενώ αναφορές στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές Αναστάσιος Δημοσχάκης και Νατάσα Γκαρά. Αντιδράσεις προκαλούνται στη Θράκη για την απόφαση του κλεισίματος των κέντρων κατάταξης νοσηλέκτων. Εκτός από τους εκπροσώπους των Δήμων, στην απόφαση για μεταφορά των κέντρων αντιδρούν και οι πολίτες. Είναι μεγάλο πλήγμα, έπρεπε να είναι εδώ. Τα παιδιά, στον χώρο που υπηρετάν, να το γνωρίζουν. Δεν είναι καλό. Πρέπει να είμαστε πιο πολλοί, γιατί να, ένα βήμα είναι από τα σύνορα. Κακός. Κακός. Ό,τι καταργείται από την περιοχή μας είναι άσχημο. Μακάρι να γινόταν και άλλα πράγματα, ώστε να έρχονται οι ξένοι, να ανεβαίνει η περιοχή μας, γιατί δυστυχώς βλέπετε τι γίνεται όλοι. Οι δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου συνεδρίασαν και αποφάσισαν μεταξύ άλλων να στείλουν επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επειδή έκανα πρόσφατα κιόλας στο στρατό, πιστεύω ότι εδώ πέρα έχουν περισσότερα, τα στελέχη έχουν περισσότερα πράγματα να κάνουν και ήταν λίγο δύσκολο να εκπαιδεύουν κιόλας την νοσήλικο τους. Οπότε είναι ίσως καλύτερα από τη μία. Και εμείς από χωριό με στρατόπεδο, πολλοί κόσμος παλιά στα μαγαζιά και ήδη φαίνεται δηλαδή η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι στα μαγαζιά. Ό,τι κατεργείται είναι εις βάρος της πόλης. Στην επιστολή τους προς τον Υπουργό Άμυνας, οι δήμαρχοι μιλούν για εξαιρετικά σοβαρή απόφαση με δυσμενείς συνέπειες τόσο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, όσο και στη διατήρηση του υψηλού αισθήματος ασφαλείας. Παράλληλα, αναφέρουν ότι είναι αδιανόητο το κλείσιμο των κέντρων νεοσυλλέκτων την ώρα που επεκτείνονται οι δομές ΚΙΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ. Και αναρωτιούνται εάν ξεχάστηκαν τόσο γρήγορα τα γεγονότα
του 2020 στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας. Περίσευαν τα χαμόγελα στην Καβύλη κατά τη διάρκεια της γιορτής για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Στο χωριό μικρή και μεγάλη διασκέδασαν, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να στηρίξουν και το παιδικό χωριό ΣΟΣ Θράκης. Και η Καβύλη του Δήμου Ορεστιάδας έβαλε τα γιορτινά της με αφορμή τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Έλατε πάλι, καρδιά μου, να ζήσουμε τη μέρα. Παρκωτικό κι αν βγήκαμε, σαρκωτικό θα πάμε. Παρκωτικό κι αν βγήκαμε, σαρκωτικό θα πάμε. Στο χωριό μικρή και μεγάλη είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στην όμορφη γιορτή. Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου αποτέλεσε και αφορμή για τη στήριξη του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Δεν θέλω να σας χαλάσω το χαρούμενο κλίμα που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά θα σας πω 2-3 πράγματα για το χωριό. Είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κρατική εισφορά και ουσιαστικά στηριζόμαστε με τις δωρεές τις δικές σας, είτε από απλούς πολίτες είτε από μεγάλες εταιρείες. Τα παιδιά που φιλοξενούμε είναι κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για απομάκρυνση, οπότε είναι παιδιά που έχουν βιώσει αρκετές δύσκολες καταστάσεις στο γυναικό τους περιβάλλον και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Συναυλία με την Haydn Vibration Orchestra πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΟ και του Δήμου Ορεστιάδας Αγγέλων Φως. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κυρίως Χριστουγεννιάτικα κομμάτια στο κλίμα των ημερών. Συναυλία με την Haydn Vibration Orchestra πραγματοποιήθηκε χθες στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αγγέλων Φως. Η ορχήστρα είναι αποτέλεσμα μιας παλιάς ιδέας του Αργύρη Δεβετζή, η οποία πήρε σάρκα και οστά ουσιαστικά πριν ένα χρόνο περίπου. Ο πυρήνας αυτός που δημιουργήθηκε από τα σπλάχνα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ορεστιάδας λειτουργήσε ως πόλος έλξης και για μουσικούς από την ευρύτερη περιοχή που ήρθαν και ενσωματώθηκαν με αποτέλεσμα να αριθμεί περί τα 20 άτομα. Η ορχήστρα ζει και αναπνέει και αναπτύσσεται με τη στήριξη και αρρωγή του Δήμου και της ΔΚΕΠΑΟ. Thank you.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου υποστηρίζει πλήρως τη θέση του Συνδέσμου Εργαστηριακών Ιατρών, η οποία εκφράστηκε με σχετική επιστολή στις 24 Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την διενέργεια τεστ γρήπης σε φαρμακεία. Εξαιρώντας την πραγματοποίηση τεστ COVID από τους φαρμακοποιούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαδικασία που επιτράπηκε λόγω έκτακτων αναγκών με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η εκτέλεση τέτοιου είδους εξετάσεων είναι γνωστικό αντικείμενο και αρμοδιότητα των εργαστηριακών ιατρών. Επίσης, τα ιατρικά εργαστήρια είναι πιστοποιημένα και έχουν τον ανάλογο εξοπλισμό για την απόρριψη των αποβλήτων των παραπάνω εξετάσεων. Ο Σύλλογος καλεί λοιπόν τους φαρμακευτικούς συλλόγους, προσπαθώντας να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία αλλά και το οικονομικό κέρδος των εργαστηρίων, να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι δεν έχουν δικαίωμα να εκτελούν τα τεστ γρήπης. Οι πόνοι των αρθρώσεων, οι αρθραλγίες, όπως είναι ο ιατρικός όρος, ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Για το θέμα μίλησε ο ορθοπαιδικός χειρουργός Χρήστος Στάικος. Οι αρθραλγίες είναι πόνοι στις αρθρώσεις που μπορούν να προέρχονται από ελαφρύς τραυματισμούς, από φθορά ή από το γύρας. Τα συμπτώματα είναι πιο έντονα το βράδυ και στο πρωινό ξύπνημα και δεν είναι ανάλογα με την εποχή, όπως τόνισε μεταξύ άλλων ο ορθοπαιδικός χειρουργός Χρήστος Στάικος. Τα αίτια του πόνου μιας άρθρωσης δεν είναι εποχικά, δεν συνδυάζονται δηλαδή οι αρθραλγίες με την εποχή, με κάποια συγκεκριμένη εποχή και μιλάμε τώρα για το χειμώνα. Αυτό που βλέπουμε είναι η έξαρση των συμπτωμάτων των αρθραλγιών, δηλαδή μια αρθρίτιδα που υπάρχει και είναι εγκατεστημένη χρόνια θα βρει ίσως την αφορμή για να εκδηλωθεί μέσα στο χειμώνα, είτε λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που πράγματι έχει αποδειχθεί ότι ο ημένας, κάποια στοιχεία που περιβάλλουν την άρθρωση είναι πιο ευαίσθητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό το λόγο εμφανίζονται, αλλά είτε γιατί την εποχή αυτή οι καταπονήσεις και ιδιαίτερα η προετοιμασία των εορτών που τους περισσότερους μας φέρει σε μια εγρήγορση και σε μια προετοιμασία υποχρεώσεων, καταπονούνται περισσότερο οι αρθρώσεις και έτσι βρίσκουν τον τρόπο να εκδηλωθούν περισσότερο. Τι ρόλο παίζει το περπάτημα και η γυμναστική? Σε μια αρθρίτιδα η οποία είναι εκφυλιστική, όπως για παράδειγμα η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ή του ισχύου, και όταν λέμε εκφυλιστική εννοούμε με φθορά, οι αρθρώσεις αυτές καταπονούνται με το περπάτημα. Από την άλλη πάλι, η ενδυνάμωση η μυϊκή των ποδιών μας υποστηρίζει καλύτερα μια άρθρωση η οποία πάσχει. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, θέλουμε την ενδυνάμωση, είτε αυτή γίνει επίσημα σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, είτε γίνει ανεπίσημα, να το πω έτσι, σε ένα κολυμβητήριο, γιατί για παράδειγμα η κολύμβηση είναι η πιο ιδανική άσκηση ενδυνάμωσης του μυϊκού συστήματος χωρίς να καταπονεί τις αρθρώσεις, αλλά και το περπάτημα, ναι, μέχρι το όριο της αντοχής του πόνου του καθενός μας είναι καλό να γίνεται και μάλιστα με καλό υπόδημα, ούτως ώστε να αποσβαίνονται οι κραδασμοί και να μην μεταφέρονται στις αρθρώσεις που πάσχουν. Σε μια ήπια κλίμακα, λέει. Μάλιστα, ναι, βέβαια. Έχει να κάνει καθόλου επίσης και ο καιρός αλλά και η καταπώνηση και με τους πόνους που παρατηρούνται στη μέση τέτοια εποχή, ή είναι άσχετο? Είναι πάρα πολύ σχετικό. Ο πόνος που εμφανίζεται στη μέση είναι και αυτός ένας πόνος αρθρετικός. Δηλαδή η σποδηλική μας στήλη αποτελείται από δεκάδες μικροαρθρώσεις, οι οποίες όταν είναι εκφυλισμένες και έχουν μια αρθρίτιδα, κάνουν πόνο που το αντιλαμβανόμαστε σαν πόνο στη μέση, την λεγόμενη οσφιαλγία. Αυτές οι αρθρώσεις λοιπόν είναι και αυτές επιρρεπείς στις καταπονήσεις, όπως επίσης είναι επιρρεπείς και είναι ευαίσθητες και στην αλλαγή θερμοκρασίας. Εξάλλου, εκτός από τις ίδιες τις αρθρώσεις, πριν μην ξεχνάμε ότι ένας πόνος στη μέση μπορεί να εμφανίζεται από έναν μυϊκό σπασμό, δηλαδή οι μύες αντιδρούν με κάποιον σπασμό, με ένα σφίξιμο το πω λαϊκά, επειδή υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία. Γι' αυτό και στους περισσότερους προτείνουμε να βρίσκονται σε θερμά περιβάλλοντα και όταν εμφανίζεται ένας τέτοιος πόνος να τον αντιμετωπίσουμε με επίδραση θερμότητας. Σε αυτές τις εκκληστικές νόσους περιπτώσεις, γιατρέ, εσείς ως ειδικοί συνιστάτε και χειρουργία εμβάσεις? Ναι, υπάρχει δηλαδή θεραπεία? Ασφαλώς και υπάρχει
και τα χειρουργεία γίνονται καθημερινά και είναι πολλά. Σε τέτοιου είδους εκφυλιστικές αρθρίτιδες των μεγάλων αρθρώσεων, όπως είναι του γόνατος και του ισχύου, αλλά και πάλι δεν είναι εποχικού χαρακτήρα παθήσεις αυτές. Είναι εκφυλιστικές βλάβες που σε βάθος χρόνου έχουν μαζευτεί, έχουν αθρηστεί και έτσι ο πόνος πλέον είναι αφόρητος και ο ασθενής δεν μπορεί να ανακουφιστεί με μια συντηρητική αγωγή και η καλύτερη λύση είναι το χειρουργείο που είναι η ολική αρθροπλαστική του γόνατος σε εκφύλιση του γόνατος και η ολική αρθροπλαστική του ισχύου στην αντίστοιχη άρθρωση. Οι αρθραλγίες είναι πιο συχνές και πιο έντονες σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Σε ό,τι αφορά τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις, η λογική είναι ξεκάθαρη ότι πρόκειται για ηλικιακές ομάδες άνω των 70. Εάν όμως τα νοσήματα αυτά, οι βλάβες των αρθρώσεων είναι ρευματικού χαρακτήρα, τότε αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, αλλά έχει να κάνει πλέον και με το πότε εμφανίζεται ένα ρευματικό νόσημα, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί και από τα 25, μπορεί και νωρίτερα. Υπάρχει και η κληρονομικότητα σε αυτές... Βεβαίως. Η κληρονομικότητα και η γενετική πλέον, να το πούμε έτσι και επιστημονικότερα, τίνει να αποκαλύψει πως οτιδήποτε συμβαίνει στην υγεία μας έχει σχέση με το γενετικό μας δέντρο.